Καλημέρα σας κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Βλέπω σήμερα στο ριζοσπάστη ότι ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει για τις φοροελαφρύνσεις του κεφαλαίου. Ουσιαστικά λοιπόν λέει το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη ότι οι φοροελαφρύνσεις οι οποίες έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και αναμένουμε να εξαγγείλει ακόμα κάποιες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πιστεύετε ότι αφορούν το κεφάλαιο και όχι τους απλούς πολίτες? Δεν το πιστεύουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Απλά αυτή η πραγματικότητα κρύβεται κάτω από τους φακούς της προσπάθειας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει σαν φοροελαφρύνσεις το πακέτο το οποίο του συνεχίζει, με το οποίο ουσιαστικά μειώνει κι άλλο το τι πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Είναι μια πραγματικότητα ότι το 95% των εσόδων προέρχεται από το λαϊκό εισόδημα, από τους συνταξιούχους, από τους μισθωτούς, από τους αυτοαπασχολούμενους και μόλις το 5% από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό θα το συνεχίσει η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να εξαγγείλει άμεσα τη μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου στο 20%, την μείωση ουσιαστικά, το χάρισμα στους μετόχους κατά τη φορολογία τους κατά 5%, και βάζει για αργότερα κάποιες συζητήσεις που γίνονται για την μείωση της φορολογίας του εισοδήματος. Δεν πιστεύετε όμως ότι αυτό που λέτε για τη μείωση του μεγάλου κεφαλαίου θα φέρει κάποια ανάπτυξη, κάποια κινητικότητα στην επιχειρηματικότητα? Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή την ιστορία, το παραμύθι θα λέγαμε εμείς, ότι οι επενδύσεις θα φέρουν ανάπτυξη, θα φέρουν κινητικότητα, την ίδια ώρα που οι ίδιοι προβλέπουν μειωμένους τους ρυθμούς αυτής της ανεμικής ανάπτυξης του ΑΕΠ και το δεύτερο τρίμηνο με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, αυτοί οι ίδιοι που ανακοινώνουν ότι οι μισθοί έχουν χάσει το 25%, ότι έχει γενικευτεί ελαστική εργασία. Αυτά είναι αποτελέσματα αυτής της ανάπτυξης για την οποία δούλεψε και ο κύριος Τσίπρας πριν και ο κύριος Μητσοτάκης τώρα. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία προβάλλει το ότι αυτή ξέρει τη δουλειά. Αυτό που ξέρει τη δουλειά, η δουλειά που ξέρει η Νέα Δημοκρατία, είναι να ικανοποιήσει και το υπόλοιπο των αξιώσεων των βιομηχάνων, γιατί το 60% των αξιώσεων των βιομηχάνων, όπως οι ίδιοι λένε, τους το ικανοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το υπόλοιπο 40% ζητά να το ικανοποιήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κύριε Σοφιανέ, ο τουρισμός ειδικότερα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς αυτή η ανάπτυξη δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα στο εργατικό λαϊκό εισόδημα, στα εργατικά δικαιώματα, στον κόσμο που δουλεύει, αλλά και στους εργαζόμενους οι οποίοι με το ζόρι πήγαν 7 μέρες διακοπές. Τα στοιχεία είναι αυτά, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Να σας κάνω μια ερώτηση όμως σχετικά με αυτό. Είπατε ότι προωθούνται οι μειώσεις μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο. Είδαμε όμως τη μείωση του έμφυα, το έμφυα μάλλον με εισοδηματικά κριτήρια. Είδαμε μία μείωση στους τρίτεκνους, στους 80%, στους ανθρώπους με 80% αναπηρία. Τα είδαμε αυτά, ήρθαν και καθαριστικά. Όμως, ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς ο έμφυα είναι ένας φόρος ο οποίος αποδίδει χρήματα στο ελληνικό δημόσιο που αυτή τη στιγμή τα χρειάζεται. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να θεωρούμε φυσιολογικό άδικοι φόροι, οι οποίοι συντελούν αυτή τη γενικευμένη φορολογία του κόσμου, να γίνονται μόνιμοι πλέον και από τους μεν και από τους δε, και φυσικά να περιμένουμε την όποια μείωση σε σχέση με τα ποσά των 10, 20, 30, 40 ευρώ το χρόνο για κάποιο ακίνητο. Έχουμε φτάσει στο σημείο το κράτος να είναι ιδιοκτήτης των σπιτιών, της λαϊκής, της εργατικής κατοικίας, να θεωρούμε δεδομένη τους γενικευμένους πληστηριασμούς για χρέη, για δάνεια που πήρε ο άλλος όταν είχε ένα άλλο εισόδημα, και όλα αυτά δικαιολογούνται στο όνομα των αντοχών της οικονομίας. Η οικονομία λοιπόν αυτή αντέχει να επιδοτεί τους εφοπλιστές 150 εκατομμύρια το χρόνο και να μένει σαν μοθράκι 15 μέρες χωρίς καράβι, αντέχει αυτή η οικονομία δεκάδες φοροελαφρύνσεις, αντέχει να έχουν καταργηθεί σφορές υπερεργατικής κατοικίας και εστίας από τους βιομήχανους και να εισπράττονται από τους εργαζόμενους, από τους μισθωτούς αυτές τις σφορές,
αντέχει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Δεν μπορεί να δικαιολογείται μια άκρια πολιτική φορολογιλασίας, η οποία συνοδεύεται με μια επίθεση και στο εισόδημα, το άμεσο εισόδημα, το μισθό, τις συντάξεις, με την σφαγή των συντάξεων. Δεν μπορεί να δικαιολογείται και να ανακαλύπτουμε, θυμηθείτε κάποια πρωτοσέλιδα, ότι δουλεύουμε 180 μέρες το χρόνο για την εφορία. Θυμάστε αυτά τα πρωτοσέλιδα. Ναι, λοιπόν, τα θυμόμαστε. Κυρία Σοφιανέ, 180 μέρες, προσθέστε άλλες 100 μέρες για τις 120 δόσεις. Κύριε Σοφιανέ, άδικες, δηλαδή, για άδικο καπέλο σε μια φορολογιστία την οποία την πρόθεσε και η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση. Επειδή η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα απολαυστική, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος στο ραδιόφωνο. Είστε μέλος σε ένα κόμμα το οποίο έχει ως προνομιακό πεδίο δράση, θα λέγαμε, το δρόμο, το πεζοδρόμιο, και πάντα είναι κοντά στον πολίτη, όπως λέτε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, έχουμε κάποιες αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο και έχουμε και μία ΔΕΘ. Να περιμένουμε ξανά κάποιες κινητοποιήσεις. Έχει εξαγγείλει το πανεργατικό μέτωπο μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο στις 6 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Και αυτό δεν είναι μια επαιτειακή διαδήλωση. Είναι η αιχμή αυτή τη στιγμή, αυτή η κινητοποίηση, ενός συνολικότερου αγώνα που πρέπει να γίνει και για όλα αυτά τα οποία στη φιλόξενη εκπομπή σας είπατε, όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα, σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια πολιτική στην οποία κυριολεκτικά ο ένας κόβει και ο άλλος δράβει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το να κατεβάζονται συνεχώς οι απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κυριολεκτικά να ανοίγουν τα σχολεία με σοβαρά προβλήματα υποδομών και να μην έχουν ελεγχθεί ακόμα τα αποτελέσματα εδώ στην Αθήνα και στην Αττική από τους σεισμούς του Ιουλίου. Ναι, και είναι και ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύετε εσείς διαρκώς και χαιρόμαστε που το βάζετε στη συζήτηση. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε ότι τι να κάνουμε, δεν αντέχει η οικονομία. Αντέχει η οικονομία για άλλα, γιατί αυτή η οικονομία δουλεύει για τους λίγους, δεν δουλεύει για τους πολλούς. Το κρίσιμο λοιπόν είναι σήμερα να μεγαλώσουν οι κινητοποίησεις, να μεγαλώσουν οι αντιδράσεις στο πέρασμα αυτής της πολιτικής και να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να βάλει σε ηλεκτρονικό γύψο, γιατί αυτό επιχειρεί με αυτά που συζητάει περί της αλλαγής στα συνδικάτα και στις απεργιακές αποφάσεις. Δεν πρόκειται να βάλει τους εργαζόμενους, τα εργατικά σωματεία σε ένα τέτοιο γύψο. Είναι πρόκληση αυτοί οι οποίοι εκλέγονται κυριολεκτικά από ένα συγκεκριμένο κομμάτι του εκλογικού σώματος να απαιτούν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και να απαιτούν ουσιαστικά την καρατόμηση των δικαιωμάτων που έχουν οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους μέσα από τα καταστατικά των σωματείων τα οποία οι ίδιοι τα έχουν φτιάξει. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο, κύριε Σοφιανέ, επειδή βάρινε πρωί-πρωί, μετά τη ΔΕΘ να περιμένουμε, έχουμε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ στην Αττική. Είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην Αττική, στο Πάρκο Τρίτσι, στο εγκατελειμμένο Πάρκο Τρίτσι, το οποίο κυριολεκτικά ζωντανεύει δυστυχώς μόνο τις μέρες του φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Ήθελα να σας κάνω πάντα μία ερώτηση σχετικά με αυτό. Με όλους τους καταξιωμένους, γνωστούς, αγαπημένους καλλιτέχνες, με συζητήσεις. Με πάρα πολλές αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία. Για εμάς όλους που μεγαλώσαμε μέσα στα αμφιθέατρα, πάντα ήταν η αρχή μιας, θα λέγαμε, πολιτικής περίοδου το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και συνήθως πηγαίναμε στην Πανεπιστημιούπολη. Γιατί αλλάξατε και φύγατε από εκεί και πήγατε στο Πάρκο Τρίτσι? Ήταν μικρός ο χώρος. Είναι καλύτερος. Ήταν μικρός ο χώρος. Σε έκταση, στη δυνατότητα να καλύψει τις χιλιάδες χιλιάδων λαού. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση που γίνεται στη χώρα και ειδικά στην Αττική. Πότε και θα είναι φέτος αυτό? Ότι και το Πάρκο Τρίτσι πλέον έχει κορεστεί από πλευράς χωρητικότητας. Και πότε θα είναι, από πότε μέχρι πότε? Από τις 19 ως τις 21 το τριήμερο της Πέμπτης, Παρασκευής και Σαββάτου του Σεπτέμβρη. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Σοφιανέ, μάθαμε και ήταν η απορία του Παναγιώτη και θέλω να σας πω ότι το ρώτη και από το πρωί όταν έμαθα θα σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Σας περιμένουμε στο φεστιβάλ. Εγώ θα έρθω να σας βρω κιόλας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.